Το ταξίδι συνεχίζεται. Σήμερα να είσαι χαλαρός. Θα υποθούν πολλά, όλα. Να το ακούσεις πολλές φορές. Όλα τα βιβλία υπάρχουν εδώ μέσα. Θα χαραχτεί βαθιά στο μυαλό σου και θα το θυμάσαι για πάντα, χωρίς να το θυμάσαι. Θα ανεβαίνει συνέχεια πάνω μόνο του. Όταν θα λες κάτι αλλά θα εννοείς άλλο. Όταν θα θέλεις ένα πράγμα αλλά θα ζητάς άλλο. Όταν θα ξεχνάς ποιος είσαι και θα παραλογίζεσαι. Όταν θα κάνεις όνειρα αλλά θα μένεις άπραγος. Όταν άλλο θα σκέφτεσαι και άλλο θα νιώθεις. Όταν θα θέλεις κάτι αλλά θα διστάζεις να το ζητήσεις. Όταν θα θέλεις κάτι αλλά δεν θα εργάζεσαι. Κάθε φορά που θα νιώθεις αντιστροφές και αντιστάσεις μέσα σου, θα ανεβαίνουν πάνω στη συνείδησή σου αυτά τα λόγια που ακούς τώρα, για να καταλάβεις ότι εκείνη τη στιγμή παίζει πρόγραμμα, ότι δεν είσαι αυτός. Και θα στα ανεβάζει το ίδιο το υποσυνείδητο, γιατί τώρα προγραμματίστηκε πάνω στην αλλαγή και στο δείχνει με κάθε τρόπο. Θα στο δείχνει συνέχεια όταν θα πηγαίνεις αντίθετα από τη ροή. Πριν έπαιζε τους παλιούς προγραμματισμούς για να σε προστατέψει, τώρα θα παίζει το καινούριο πρόγραμμα για να στο θυμίζει. Να σου θυμίζει τι? Ότι τώρα έχεις τη γνώση και μπορείς να πετύχεις αυτό που θέλεις, γιατί ξέρεις τώρα ότι όλα είναι φτιαγμένα προς όφελό σου και ότι δεν είσαι φυλακισμένος αλλά ελεύθερος. Μπορείς να κάνεις κυριολεκτικά ό,τι θέλεις και όλα είναι κατασκευασμένα για να βιώσεις μια ωραία και απολαυστική ζωή δημιουργημένη από εσένα, αρκεί να το θέλεις. Και θα σου ανεβάζει αυτά τα λόγια για να στο θυμίζει ότι μπορείς, αλλά και να σε κάνει να θέλεις. Όλο αυτό έχει τίμημα, δέσμευση, εργασία, και υπάρχει και κάτι άλλο που δεν το ξέρουν πολλοί. Για την επιτυχία υπάρχει μια υποχρέωση. Η εργασία γίνεται προκαταβολικά όλη. Αν ψάξεις βαθιά μέσα σου, αυτό αποφεύγεις. Την εργασία που σου αναλογεί. Όλα ξεκινάνε από την υπεραξία του εαυτού. Πώς θέλεις να πετύχεις αν δεν γίνεις ο καλύτερος? Για να σου έρθει πλούτος, πρέπει πρώτα να αποδείξεις ότι έχεις μεγάλη ενεργειακή απόδοση. Και για να το αποδείξεις, πρέπει πρώτα να την έχεις. Μπορείς να πεις ότι είσαι ο τέλειος άνθρωπος, ότι είσαι απεσταλμένος, εκλεκτός, ένα κανάλι του Θεού, πως ό,τι κάνεις το κάνεις τέλεια, ότι είσαι άτομο υψηλής απόδοσης, ότι παρέχεις στους ανθρώπους θεϊκές υπηρεσίες με την ανώτερη ποιότητα του εαυτού σου και τη μεγαλύτερη ποσότητα των δυνάμεων σου. Μπορείς να πεις ότι είσαι ο καλύτερος στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο και να το πιστεύεις. Πώς θα σου δώσουν τα όρια τους λεφτά οι άνθρωποι αν δεν είσαι ο καλύτερος σε αυτό που κάνεις? Το δικαίωμα αυτό πρέπει να το κερδίσεις. Να μην κάνεις μόνο αυτά που γίνονται, αυτά τα κάνουν όλοι. Να κάνεις αυτά που δεν γίνονται και να μην ζητάς λίγα, ούτε πολλά. Να ζητάς τα πάντα. Όχι γιατί τα θέλεις, αλλά γιατί τα αξίζεις. Και μπορεί να μην έχεις ακόμη τα πράγματα που έχεις. Έχεις όμως την επιραξία του εαυτού σου, την κατάσταση της ευτυχίας, την χαρά των πραγμάτων που θέλεις χωρίς να τα έχεις. Και τότε βλέπεις ότι τα πράγματα περισσεύουν, γιατί έχεις πετύχει αυτό που ήθελες, την χαρά και την ευτυχία μέσα σου. Και τότε τα μαγνητίζεις. Βασικά, μόνο τότε τα μαγνητίζεις, γιατί ο νόμος λέει πρώτα είσαι και μετά έχεις. Μη πιστεύεις καμιά άλλη θεωρία, τίποτα και κανέναν. Αυτή είναι η σύγχρονη αυτογνωσία, το αντίθετο της παθητικότητας. Δράση. Αντί για λωτός, γίνεσαι αετός. Να μάθεις το υποσυνείδητό σου, να συνεργαστείς και να εκμεταλλευτείς τη δύναμή του. Είναι φίλος σου. Αυτό σε κρατάει στη ζωή. Είναι δώρο από το Θεό να γίνεις μάγος, θαυματοποιός, ήρωας. Από τη χαρά και την ειδονή να μην ξέρεις που βρίσκεσαι. Το μυαλό σου να είναι εδώ και η καρδιά σου αλλού. Στο όνειρό σου. Το ένα πόδι στη γη και το άλλο στον ουρανό. Να ξεχνάς ποιος είσαι και να ρουφάς τη στιγμή. Να βάζεις όλη τη ζωή μέσα σε μια στιγμή και μέσα σε αυτή τη στιγμή να ζεις όλη σου τη ζωή. Κάθε στιγμή και μια ζωή.
δημιουργήσε ονειότητα μέσα στον χρόνο, αχρονία, πάγωμα χρόνου, αυθαρσία μέσα στη φθορά. Η χαρά της δημιουργίας είναι το ελιξίριο της νεότητας. Δημιουργείς λόγο και ανώτερο σκοπό να υπάρχει η ύπαρξή σου. Αυτός σκοπός η δόξα του Θεού, αυτό είναι το ντάρμα. Και μετά την ευτυχία σου και την επιτυχία σου, πάλι για την δόξα του Θεού, ευγνωμοσύνη, αυτό είναι το κάρμα. Όταν αγαπάς και χαίρεσαι με ό,τι κάνεις και είναι ωφέλιμος στους ανθρώπους, μένεις νέος και υγιής. Θα υπάρξει το γύρας και ο θάνατος, αλλά θα έχεις μακροχρόνια νεότητα, γιατί υπάρχει λόγος να τη ζήσεις με όλες σου τις ικανότητες ενεργές. Το ταξίδι γίνεται απολαυστικό. Ο άνθρωπος πάλι κουράζεται, αλλά τώρα ευχαριστιέται και χαίρεται διπλά, γιατί ξέρει ότι προετοιμάζει το μέλλον του σε αυτή τη ζωή, αλλά προετοιμάζει και την επόμενη ζωή του με την ποιότητα αυτής. Αρχίζει, κατανοεί και δεν φοβάται τον θάνατο, γιατί ξέρει ότι με την πρόθεση της χαράς για δημιουργική ζωή εξελίσσει την ψυχή του και ανεβαίνει επίπεδο εδώ σαν άνθρωπος, αλλά ανεβαίνει και επίπεδο σαν ψυχή εκεί ψηλά. Και με την επιμονή του πάνω σε αυτές τις δύο ποιότητες αλλάζει διάσταση. Πάει πέμπτη, αλλά περνάει υποχρεωτικά πρώτα από την τρίτη και πάει εκεί μόνο αν πιάσει την υψηλή συχνότητα της πέμπτης εδώ στη χαμηλή συχνότητα της τρίτης. Αυτή είναι η μετάβαση. Ξεπερνάει το περιβάλλον του. Και με τη συνεχή επιμονή του στη δημιουργία της χαράς πάνω σε αγάπη, εργασία, χρήματα και σχέσεις, το επιτρέπει να αρχίσει να απολαμβάνει τα αποτελέσματα της δημιουργικότητάς του, χωρίς πλέον να φοβάται το μεγαλύτερο φόβο, που δεν είναι ο θάνατος, αλλά οι άλλοι. Την επίκριση και την απόρριψη των άλλων. Αλλά τώρα δεν τον νοιάζει, γιατί περισχύει η δικιά του χαρά. Η χαρά της δημιουργίας μιας ευτυχισμένης ζωής, και έρχεται μέσα από την δική του εντατική εργασία με τον ίδιο του τον εαυτό. Είναι πλέον δημιουργός της ζωής του. Αλλά απαιτεί τίμημα μεγάλο, για πολλούς ανυπέρβλητο. Εσωτερικότητα, μοναχικότητα, να κλείνουν τα μάτια στο βιβλίο, να μοδιάζει το σώμα, εργασία εκτός κόσμου, 10.000 ώρες μαθητεία μέσα σε 5 χρόνια πάνω σε αυτό που θέλει, για να αρχίσουν να κινούνται τα πράγματα, να αρχίζει να παίζει το έργο. Ή μπορεί να το πιστέψει. Υπάρχει αυτός ο τρόπος να αποκτήσει πίστη σε Θεό και εαυτό. Πάλι θα κάνει την εργασία. Το τίμημα της εργασίας απαιτείται, είναι προϋπόθεση. Αλλά κοίτα τώρα τι γίνεται. Μειώνεται ο χρόνος επίτευξης, αλλά και το αποτέλεσμα είναι θεαματικό. Η εξέλιξη είναι τεράστια και συμβαίνει και κάτι άλλο. Βιώνει τη διαδρομή απολαυστικά. Αναβλύζουν τεράστιες ποσότητες χαράς, ικανοποίησης και ευχαρίστησης, και τρέχουν μέσα του οι ορμόνες της χαράς. Του τρέχουν τα σάλια από ειδονή να ρουφήξει όλη τη ζωή. Αρμονία στο ενδοκρινικό του σύστημα. Λειτουργεί το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα. Αρχίζει να ζει ήρεμα μέσα του και ευτυχισμένα έξω του, γιατί τώρα έχει λόγο. Κάνει το όνειρό του πραγματικότητα και αυτό τον εξητάρει, τον απογειώνει. Αρχίζει να θυμάται τον λόγο που ήρθε. Βρίσκει τον σκοπό της ζωής του και τελικά, μέσα από αυτό που είναι και μέσα από αυτό που κάνει, ανακαλύπτει κάτι που το είχε ξεχάσει. Τον Θεό. Και γίνεται και ο ίδιος, δημιουργώντας ένα δικό του κόσμο, και μπαίνει μέσα και τον βιώνει. Τελεία. Αυτό είναι το έργο. Αυτή είναι η βιογραφία του, το βιβλίο του. Αυτός είναι ο τρόπος να υπάρξει θεραπεία στον φόβο. Η επιμονή σε κάτι που του αρέσει πολύ και το θέλει πολύ. Και να το θέλει τόσο πολύ που να μην τον επηρεάζει ο φόβος από τη γνώμη των άλλων. Να έχει θέληση και πίστη στον εαυτό του. Τότε σπάει κάγκελα. Ρίχνει τείχους γιατί είναι γνώστης. Έχει εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του. Κατέχει την τέχνη. Και ό,τι και να του πουν οι άλλοι, αυτός θα τα καταφέρει.
γιατί έχει επενδύσει την ψυχή του πάνω στο όνειρό του. Το υποσυνείδητο θέλει λόγο για να σταματήσει το φόβο. Μέσα από ένα νέο, ασφαλή, νοητικό και συναισθηματικό πλαίσιο λογικής και με προσωπική εργασία να αποκτήσει τη γνώση, την εμπειρία και τη σιγουριά μέσα από τη δράση. Αυτό είναι το αντίδοτο του φόβου και των κρίσεων πανικού. Η κρίση πανικού είναι αποσυμπίεση του φόβου μέσα από το σώμα για να μην καταστραφεί και πεθαίνει ο οργανισμός και τον κάνει το υποσυνείδητο αφού δεν το κάνει συνείδηση. Όλο αυτό απαιτεί επίπεδο αντίληψης και ικανότητα έντασης πάνω στον εαυτό του, που όμως για να υπάρχει αυξημένη αντίληψη χρειάζεται να νιώθει πρώτα ασφάλεια και να μην φοβάται. Αλλιώς το υποσυνείδητο κλείνει τα συστήματα και δεν μπορεί να σκεφτεί συναισθηματικά, ούτε λογικά, ούτε μπορεί να επεξεργαστεί τα δεδομένα της ζωής του. Γίνεται ψυχρός, κυνικός, κλείνει το μυαλό και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Έτσι γίνεται η πλήση εγκεφάλου. Ο τρόπος για να ελεγχθεί ο άνθρωπος είναι κυρίως η οικονομική καταστροφή. Γι' αυτό και το life coaching στηρίζεται στην απόκτηση χρημάτων. Έχει πολλούς πελάτες. Όλα στηρίζονται στον προγραμματισμό υποσυνειδήτου. Τραγούδια πόνου, πολεμικές ταινίες, αστυνομικές με δολοφόνους, αισθηματικές με χωρισμούς, κοινωνικές με φτώχεια. Και μετά βάζει ειδήσεις για να τα ξαναδεί και αρχίζει να κρίνει τους πάντες και στρέφει την προσοχή του πάνω σε όλα αυτά και τα δημιουργεί πάλι όλα ο ίδιος. Όλα γυρίζουν στον εαυτό. Όπου στρέψουν την προσοχή του ανθρώπου μέσω υποβολών και εικόνων, δημιουργείται το περιεχόμενό της και έτσι δημιουργούν πελάτες. Πάνω στον προγραμματισμό υποσυνειδήτου στηρίζονται όλα. Ονομάζεται marketing. Ό,τι δεις και ό,τι ακούσεις και αναπτύξεις το αντίστοιχο συναίσθημα, έχεις ξεκινήσει την διαδικασία να το βιώσεις, διότι αυτά τα δύο δημιουργούν το τρίτο μέρος, την εμπειρία, το έργο. Το υποσυνείδητο προγραμματίζεται συνέχεια, γι' αυτό πρέπει να ελέγχεις τα πάντα γύρω σου, να μην αφήνεσαι στο πρόγραμμα των άλλων, όπως όταν βλέπεις ταινίες. Εσύ ξέρεις ότι βλέπεις ταινία, αλλά όταν τη βλέπεις φοβάσαι σαν να είναι αλήθεια, γιατί αφήνεσαι παθητικά, υπνοτίζεσαι. Ταυτίζεσαι με τον ήρωα και νιώθεις ευχαρίστηση και το υποσυνείδητο καταλαβαίνει αυτή την ευχαρίστηση της νίκης σαν επιθυμία. Όμως για σένα είναι ψέμα και σε τροφοδοτεί στη ζωή σου με αμέτρητες καταστάσεις έντασης και φόβου για να σου δώσει την ευκαιρία να αποδείξεις την αξία σου, να νικήσεις πάλι, γιατί έτσι σπάς την παιδική απαξίωση. Γι' αυτό στην ταινία νιώθεις ωραία, νικάς πάντα, αλλά στην πραγματική ζωή είναι δύσκολο να τους νικήσεις, γιατί εσύ είσαι ένας ενώ αυτή είναι πολύ. Έχεις ανοίξει πολλά μέτωπα, σχέσεις, παιδιά, γονείς, βία, σύντροφο, αγάπη, χωρισμούς, υγεία, χρήματα, δάνεια, κάρτες, εργασία, απάθεια, απογοήτευση, θλίψη, εγωπάθεια, θυματοποίηση, ξεχασμένα όνειρα, παλιά πληγώματα, παιδικά τραύματα. Τι να πρωτομαζέψεις? Όλοι και όλα έχουν επιδράσει πάνω σου, γιατί εδώ και χρόνια δεν κάνεις χρήση το δώρο του Θεού, το αυτοξούσιο και την ελεύθερη βούληση που έχεις. Αφέθηκες. Αυτός είναι ο προγραμματισμός υποσυνειδητού από άλλους. Υπάρχει και ο δικός σου. Εξουσιάζεις εσύ τον εαυτό σου με τον έλεγχο του μυαλού σου και τον έλεγχο της σκέψης σου. Και αυτό γίνεται με την ελεύθερη βούληση που έχεις να επιλέγεις συνειδητά ποιες σκέψεις θα κάνεις και να τις κατευθύνεις πάνω σε αυτό που θέλεις εσύ αποκλειστικά. Όλα ξεκινάνε από τη σκέψη. Η σκέψη δεν έχει όρια, οι αισθήσεις έχουν. Η σκέψη πάει παντού, χρησιμοποιεί τη φαντασία και πάει όπου επιλέξεις εσύ. Αυτός είναι ο δημιουργικός οραματισμός. Όταν φαντάζεσαι κάτι, είναι σαν να το βιώνεις εμπειρικά. Όταν λοιπόν φοβάσαι κάτι και το σκέφτεσαι σαν άσκηση, το σκέφτεσαι διαφορετικά,
το επεξεργάζεσαι, το αναλύεις, βάζεις νέα δεδομένα, βάζεις λογική και βάζεις το αποτέλεσμα που θέλεις εσύ. Όταν δώσεις άλλη εξήγηση, βλέπεις ότι ο φόβος είναι λιγότερος. Εξοικειώνεσαι με αυτό που φοβάσαι, αλλά νιώθεις και ασφάλεια μέσα σου, διότι χρησιμοποιείς τη συνείδηση για να θυμάσαι ότι είναι άσκηση, συνομιλία. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή τη στιγμή δεν κινδυνεύεις. Και αν γίνει πολλές φορές, παγιώνεται και καταχωρείται μέσα στο υποσυνείδητο σαν νίκη. Γίνονται όλα εκ του ασφαλούς μέσα στο μυαλό σου, φτιάχνοντας εσύ την δικιά σου ταινία που θέλεις να βιώσεις. Με τη σκέψη σου δίνεις το τέλος που θέλεις εσύ και με την επανάληψη προγραμματίζεις το υποσυνείδητό σου να ξεπερνάς τις συγκεκριμένες συνθήκες φόβου που έχεις στην πραγματική ζωή σου συνειδητά. Όπως ακριβώς κάνουν οι πιλότοι στον προσομοιωτή. Γνωρίζουν ότι δεν πετάνε πραγματικό αεροπλάνο, αλλά εξασκούνται στο να το μάθουν να πετάνε. Και αν κάνουν κάποιο λάθος, δεν φοβούνται ότι θα σκοτωθούν, διότι χρησιμοποιούν τη συνείδηση για να θυμούνται ότι αυτό είναι άσκηση. Με την επανάληψη κάνουν εκπαίδευση πάνω σε δύσκολους χειρισμούς, δημιουργώντας δύσκολες συνθήκες πτήσης, αλλά κάτω από την ασφάλεια της εκπαίδευσης. Αυτοί ξέρουν ότι είναι ψέματα γιατί είναι συνειδητοί. Το υποσυνείδητο όμως δεν καταλαβαίνει την προσομοίωση και το καταλαβαίνει ως αλήθεια και προγραμματίζεται πάνω στη συγκεκριμένη δεξιότητα με επιτυχία. Γι' αυτό γίνονται όλες οι εκπαιδεύσεις. Αποκτούν εμπειρία πτήσης νοερός, αυτοματοποιούνται ο χειρισμός και οι αντιδράσεις σε δύσκολες καταστάσεις και ξεπερνάνε το στρες και τον φόβο με ασφάλεια. Είναι καθαρός προγραμματισμός υποσυνειδήτου. Έτσι και ο οραματισμός λειτουργεί σαν προσομοιωτής. Οραματίζεσαι αυτά που θέλεις, αλλά βάζεις μέσα τις δυσκολίες και τις φοβίες που έχεις, δίνοντας όμως στην υπόθεσή σου την έκβαση που επιθυμείς εσύ. Με την επανάληψη ασκείσαι και αρχίζεις να μην το φοβάσαι, γιατί καταλαβαίνεις ότι είσαι μακριά από τον κίνδυνο, επειδή είσαι συνειδητός, όχι υπνοτισμένος, και κατευθύνεις εσύ την σκέψη σου πάνω στην επιθυμητή έκβαση της υπόθεσής σου. Και η υψηλή τεχνική λέει, στην κορυφαία στιγμή της άσκησης, πάνω στην υπόθεσή σου και πάνω στη νίκη, είσαι ενεργός και μετατρέπεις τον οραματισμό σε αυθυποβολή. Και το υποσυνείδητο σε γεμίζει με τα ιδιαίτερα τολμηρά χαρακτηριστικά που χρειάζεσαι εσύ στη ζωή σου, ενισχύοντας την πίστη στον εαυτό σου ότι μπορείς. Γιατί? Γιατί όλο αυτό το δημιουργείς εσύ. Δεν βλέπεις ταινία άλλου, αλλά δημιουργείς εσύ την δικιά σου. Εσύ είσαι ο σκηνοθέτης, ο πρωταγωνιστής, εσύ και ο ήρωας. Γιατί εργάζεσαι εσύ με τον εαυτό σου. Μόνο τότε καταλαβαίνει το υποσυνείδητο την εργασία σου, όταν την κάνεις εσύ για σένα. Αναπτύσσεις νοερός ψυχικές και πνευματικές ικανότητες που το υποσυνείδητο τις αντιλαμβάνεται ως αλήθεια και τις δέχεται, γιατί είσαι συνειδητός και εσύ γεμίζεις αυτοπεποίθηση, επιμονή, θέληση και πίστη στον εαυτό σου και στο όνειρό σου, γιατί δεν οδηγείς υπνοτισμένος από υποβολές άλλων, αλλά από την δική σου έντονη επιθυμία που έχεις εσύ μέσα σου να πετύχεις και να αλλάξεις τη ζωή σου. Καταλαβαίνεις τη διαφορά? Ο οραματισμός είναι ένα πανίσχυρο θεραπευτικό μέσο όταν ασκείται αποκλειστικά από εσένα πάνω στο θέμα που απασχολεί αποκλειστικά εσένα. Δημιουργείς με τη σκέψη σου την έκβαση που επιθυμείς και τη λύση στο πρόβλημά σου και την προσελκύεις στην πραγματικότητά σου, γιατί η σκέψη σου είναι κολλημένη πάνω στην επιθυμία σου, αλλά και εργάζεσαι. Και το υποσυνείδητο καταλαβαίνει μέσα από εσένα ότι παρόλο που ήρθες σε επαφή με αυτό που φοβόσουν, έδωσες λύση και είσαι ακόμα εδώ. Και με την επανάληψη καταλαβαίνει ότι τώρα έχεις εσύ το τιμόνι. Αποσύρει το πρόγραμμα και σε ελευθερώνει από το φόβο και εσύ νιώθεις ωραία, γιατί ξεπερνάς την πρόκληση μέσα στην φαντασία σου και μαθαίνεις πως να δίνεις αίσιο τέλος
σε κάθε υπόθεσή σου και συνηθίζεις την ιδέα της λύσης του φόβου πάνω σε αυτό που θέλεις να ξεπεράσεις, και αν χρειαστεί να έρθεις κατά πρόσωπο με την κατάσταση, έχεις αποκτήσει την ικανότητα επίλυσης, διότι έχεις έρθει με την εμπειρία νοερός μαζί της αμέτρητες φορές και είσαι γεμάτος θάρρος και πίστη και σιγουριά στον εαυτό σου να ξεπεράσεις την καθήλωση σε πραγματικό χρόνο, γιατί την έχεις ξεπεράσει αμέτρητες φορές μέσα στο μυαλό σου. Έτσι γίνεται ο προγραμματισμός υποσυνειδήτου, και ο σκοπός των ασκήσεων μυαλού είναι να τις εφαρμόσεις πρακτικά, να δράσεις πάνω στο πεδίο για να αλλάξεις τη ζωή σου. Και θεραπεία γίνεται όταν χρησιμοποιείς την φαντασία αποκλειστικά για το θέμα σου. Αρχίζεις σιγά σιγά και δεν φοβάσαι αυτό που θέλεις, εξοικειώνεσαι με την ιδέα της κατοχής και της επιτυχίας και νιώθεις ασφάλεια μέσα σου. Ασκήσεις στο να βρίσκεις λύσεις. Εκπαιδεύεις εσύ τον εαυτό σου να ενεργείς και να πράττεις. Θεραπεύεις την αναβλητικότητα και όταν το πετύχεις έστω και λίγο, αρχίζεις και παίρνεις ικανοποίηση. Και αυτή η ικανοποίηση είναι δικιά σου, είναι επιτεύγμα δικό σου. Είναι μια εσωτερική κατάσταση που σου δημιουργεί αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση ότι τελικά μπορείς. Γιατί πράττεις και ενεργείς. Και τότε έρχεται η ηρεμία και η γαλήνη, γιατί σταματάει το παλιό πρόγραμμα, η γενέτειρα όλων των προβλημάτων, η παιδική απαξίωση, η πατρική απόρριψη. Όταν ζεις αληθινά, όταν αγαπάς τον εαυτό σου, όταν ζεις μέσα στον εαυτό σου, όταν εργάζεσαι με τον εαυτό σου και δημιουργείς στόχους και όνειρα για τη ζωή σου και αγαπάς τις επιλογές σου και δημιουργείς μέσα σου κίνητρα και κυνηγάς τον όνειρό σου, δεν χρειάζεσαι πια τον διαλογισμό γαλήνης. Ούτε καν. Δεν ασχολείσαι με τέτοια πράγματα. Δεν προλαβαίνεις. Διότι το ζεις τώρα. Βιωματική εμπειρία. Βιωματική ποίηση από το ποιό. Δημιουργώ. Και το σώμα σου τροποποιεί και μεταμορφώνει αυθόρμητα κάθε ρηπή πόνου και απόρριψης σε εξελικτικό σύμμαχο για το μεγαλειώδες σχέδιο της εξέλιξης της ψυχής σου. Διαβίου μάθηση. Και η θεωρία γίνεται εμπειρία από μόνη της και εσύ αρχίζεις να εμπιστεύεσαι ό,τι σου συμβαίνει, διότι γνωρίζεις ότι το έχεις προσελκύσει εσύ στη ζωή σου για να το ξεπεράσεις και να εξελιχθείς. Βάζεις ψηλά τον πήχη, αλλά τώρα χρησιμοποιείς την αντίληψη, τη λογική, τη μνήμη και τη θέληση για να προχωρήσεις και την πίστη. Αυτή είναι η εργασία σου. Αρχίζεις να βλέπεις ενορατικά με την έκτη αίσθηση πια. Αρχίζεις να βλέπεις το σχέδιο και οι επαναλαμβανόμενες ίδιες σκέψεις παίρνουν μορφή. Οι σκέψεις είναι η γλώσσα του μυαλού και το συναίσθημα η γλώσσα του σώματος. Και οι λέξεις έχουν μία ενοιολογική σημασία και οι προτάσεις έχουν ένα ολοκληρωμένο νόημα. Και όλα αυτά φτιάχνουν στον αέρα ένα καλούπι νοημάτων, μία όρατη μορφή συμπυκνωμένης ενέργειας. Και σε αυτή την οντότητα που έχει νοητικό σχήμα, κολλάει πάνω της ο εθέρας. Παίρνει τη μορφή της και αποκτά εθερική άβρα. Δηλαδή αποκτά μαγνητισμό. Ελκύει. Και τι να ελκύει άραγε κάτι αόρατο? Θα σου πω. Ελκύει την ποιότητά του. Ονομάζεται σκεπτομορφή. Και αναλόγως το νόημα και την ένταση της σκέψης, ελκύει και έλκεται από ανθρώπους και από τα ανάλογα και κοντινά περιβάλλοντα του ανθρώπου που τη δημιούργησε. Γιατί? Για να εκδηλωθεί σαν ύλη. Έτσι δημιουργείς την πραγματικότητά σου με τη σκέψη σου. Η σκέψη δημιουργεί το περιεχόμενό της. Για να αλλάξει λοιπόν ο άνθρωπος το περιβάλλον του και τα αποτελέσματα, πρέπει πρώτα να γίνει το αίτιο. Να αλλάξει τον τρόπο σκέψης. Χρειάζεται να ξέρει τι θέλει. Να είναι συγκεκριμένο και να το θέλει πολύ. Πρέπει να είναι εστιασμένο σε αυτό που θέλει και να ενεργεί με γνώμονα την πραγματοποίησή του. Αυτή είναι η φιλοσοφία της δήλωσης. Μέσα σε 10 γραμμές να αποδίδει ποιος είναι, τι θέλει, πότε το θέλει, πώς θα το αποκτήσει, τι υπηρεσίες θα προσφέρει, τι τίμημα θα πληρώσει και την ακράδαντη πίστη ότι έχει γίνει ήδη, και αυτό είναι αλήθεια.
γιατί είπαμε πριν ότι σαν σκεπτομορφή έχει γίνει ήδη και ελκύει τώρα με τη δύναμη του υποσυνειδήτου και με τον νόμο της έλξης πρόσωπα και ποιότητες που αντιστοιχούν σε αυτή τη δήλωση. Γιατί αυτή η δήλωση είναι η σκέψη του, είναι τα θέλω του και είναι τα πιστεύω του, αρκεί να είναι κολλημένος πάνω και μόνο σε αυτό που θέλει συνέχεια και να έχει ακλόνητη πίστη ότι έχει γίνει ήδη στα εθερικά πεδία και υλοποιείται τώρα και στην τρίτη διάσταση. Γιατί απλά έτσι γίνεται. Αυτός είναι ο τρόπος δημιουργίας εδώ. Οτιδήποτε άλλο είναι πλάνη. Ο δημιουργικός αρωματισμός δημιουργεί σκεπτομορφές που αν είναι οι ίδιες για 90 ημέρες και 24 ώρες το 24ωρο, τότε παίρνουν μορφή και γίνονται ύλη. Αν όχι, τότε μεγαλώνει ο χρόνος επίτευξης έως ποτέ. Ο άνθρωπος δημιουργεί τα πάντα και ο άνθρωπος μπορεί να αντιστρέψει τα πάντα. Αυτό είναι το σύστημα υλοποίησης, αλλά λειτουργεί μόνο αν το πιστέψει. Η κινητήριος δύναμη είναι η πίστη. Αυτό είναι το πρόγραμμα δημιουργίας της πραγματικότητάς σου. Ο δώρο από το Θεό δημιουργώ. Αυτός είναι ο αληθινός προγραμματισμός υποσυνειδήτου. Υφαίνεις με τη σκέψη σου τον ιστό και συλλαμβάνεις το όνειρό σου. Στείνεις ονειροπαγίδα. Όσο και να ψάξεις τον αιώνα τον άπαντα, δεν θα βρεις κάτι άλλο που να συγκριθεί μαζί του. Ενεργοποιεί τη σιγουριά του μέλλοντος που έχεις μέσα σου. Επειδή τώρα ξέρεις πώς λειτουργούν τα πράγματα και επειδή ξέρεις ότι έχεις όλα τα εφόδια για να πετύχεις μέσα σου. Το σώμα σου είναι συμβατό με την επιτυχία σου και εσύ είσαι συμβατός με την θεϊκή σου ύπαρξη. Είσαι ένας ενδιάμεσος, ένα κανάλι της θεϊκής δημιουργικής δύναμης που εκβάλλει στο σύμπαν μέσα από τον άνθρωπο. Μη παραμυθιάζεσαι με λεζάντες, χαμόγελα και κοσμικές παρέες. Καλομπορίζεις για το μέλλον σου με άσχετους. Πας εκεί γιατί θέλεις μια συντροφιά, θέλεις να νιώθεις το ανήκειν. Μιλάς, γελάς, περνάς ωραία, αλλά δεν πράττεις και όλα αυτά σου απορροφούν ενεργό χρόνο από τη ζωή σου. Και όταν χάνεις χρόνο αρχίζεις και φοβάσαι. Ο φόβος δημιουργεί τον χρόνο και τον απορροφά. Αυτή είναι η τροφή του. Αυτός είναι ο ορισμός του. Εσύ όμως ζεις το τώρα και πρέπει να δράσεις στο τώρα. Όλοι λένε να κάνεις διαλογισμούς, οραματισμούς, να κάνεις δηλώσεις, να φτιάξεις λίστες με τις φοβίες σου, να αναλύσεις την αισθήματά σου. Αλλά κανείς δεν λέει τι να κάνεις μετά, στην πράξη. Όλα αυτά είναι η θεωρία, αλλά λείπει η πρακτική. Λένε να δράσεις όταν εμφανιστεί ευκαιρία, να πράξεις και να είσαι ενεργός. Αλλά τι θα πει αυτό? Δεν δίνει κανένας οδηγίες τι πρέπει να κάνει μέχρι τότε, καθημερινά στη ζωή του άνθρωπος, μέσα στο σπίτι του με αυτούς που ζει, εκεί που βρίσκεται στην εργασία του κάθε στιγμή, για να αποκτήσει αυτό που θέλει και να κάνει αυτό που αγαπάει και να του δώσει οικονομική αναξαρτησία. Για να κάνει λοιπόν αυτό που αγαπάει κάποτε, πρέπει πρώτα να αγαπήσει αυτό που κάνει τώρα. Ό,τι και αν είναι αυτό, αυτή είναι η δράση του. Αυτό που κάνει τώρα πρέπει να το λατρέψει, να το κάνει με την μεγαλύτερη αγάπη και το μεγαλύτερο πάθος, με την καλύτερη ποιότητα του εαυτού του και με την μεγαλύτερη ποσότητα των δυνάμεών του, γιατί αυτό είναι το εισιτήριό του. Αν δεν πράττεις την καθημερινότητα τελετουργικά, όλα πάνε πίσω. Χρειάζεται να δράσει εκεί που βρίσκεται, με όποιο μέσον έχει, για να ανέβει επίπεδο και με ό,τι και αν κάνει να ξεπεράσει και να υπερβεί το περιβάλλον που ζει. Να πιάσει συχνότητα πέμπτης διάστασης εδώ στην τρίτη. Να γίνω καλύτερος, ο πρώτος, ο μοναδικός. Να ανεβάσει την ποιότητα των υπηρεσιών του από τώρα στο επίπεδο και στο περιβάλλον που θέλει να βιώσει τότε. Αυτή είναι η δράση του τώρα. Και η εκπαίδευση γίνεται πάντα μέσα από δυσκολίες, για να αποδείξει πόσο πολύ το θέλει. Και αν δεν είναι έτοιμος να πεθάνει για αυτό που θέλει, τότε δεν είναι έτοιμος να το ζήσει. Αυτός είναι ο ήρωας. Θέλει το ανώτερο, το καλύτερο, γιατί το αξίζει. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση του εαυτού. Να γίνει ο ήρωας και πρωταγωνιστής στη δικιά του ταινία. Η πρόκληση δεν είναι αν μπορεί.
Η πρόκληση είναι αν θέλει, και ο λόγος που υπάρχει αυτό το βίντεο είναι να σε κάνει να θέλεις, γιατί τώρα ξέρεις ότι μπορείς. Όλα αρχίζουν με τη φαντασία, και αν σκέφτεσαι συνέχεια κάτι μέσα στο μυαλό σου, τότε θα το δεις και με τα μάτια σου. Κάτι καλό θα συμβεί στη ζωή σου, αλλά χρειάζεται να πληρώσεις το τίμημα προκαταβολικά. Την εργασία την κάνεις από πριν, αλλιώς δεν κινείται τίποτα. Έτσι γράφεις το βιβλίο της ζωής σου, βιώνοντας εμπειρικά τον εαυτό σου μέσα στο χρόνο. Νιώσε την ύπαρξή σου. Διαπέρνας την ύλη, τον χώρο και τον χρόνο με το μυαλό σου. Πάνω στα εθερικά πεδία σαν πνεύμα, ό,τι σκέφτεσαι πραγματοποιείται ακαριαία, γιατί εκεί δεν υπάρχει ενδιάμεσος χρόνος ούτε χώρος. Όλα είναι ένα. Είσαι ασώματος. Σε σχέση με την ταχύτητα εκπλήρωσης της σκέψης σου εκεί, το σώμα σου εδώ και οι πράξεις σου είναι ακίνητες. Μπροστά στη σκέψη σου είσαι ακίνητος, γιατί η ενέργεια έχει μετατραπεί σε βαριά ύλη και είναι πολύ δύσκολο να μετακινηθεί. Αυτή είναι η άσκηση που ήρθες να κάνεις. Να μετακινήσεις την ύλη με την σκέψη σου. Και την ύλη την μετακινεί μόνο ένα πράγμα, μόνο μία ποιότητα, η πίστη. Αυτό μας δίδαξε ο Μέγας Διδάσκαλος. Και αναφέρομαι στον ένα και Θεό Απάτορα Υιό, τον προαιώνων εκ πατρός γεννηθέντα αμήτωρα. Αν έχετε πίστη σαν ένα κόκκο συνάπεως, μπορείτε να μετακινήσετε βουνά. Η ενεργοποιός δύναμη είναι η σκέψη. Η κινητήριος δύναμη όμως είναι η πίστη. Σαν πνεύμα μετακινείς την ύλη με τη σκέψη σου. Σκέφτεσαι κάτι και για να το κάνεις μετακινείς πρώτα την δικιά σου ύλη, το σώμα σου, και μετά με την πίστη σου μετακινείς τα βουνά σου. Και γιατί να γίνουν όλα αυτά? Γιατί έτσι εξελίσσεσαι σαν άνθρωπος και σαν ψυχή. Με την τωρινή σου ποιότητα φτιάχνεις τη ζωή σου, αλλά φτιάχνεις και την επόμενη ζωή σου. Την προετοιμάζεις εδώ και τώρα. Παίρνεις αξίωμα, ανεβαίνεις σε επίπεδο και διάσταση. Και μετά μπορείς να έχεις επιλογές όταν θα ξανάρθεις εδώ. Τώρα ίσως με ρωτήσεις, γιατί να κάνεις όλο αυτό το ταξίδι? Ποιο το νόημα αφού όλα υπάρχουν εκεί πάνω? Θα σου πω. Γιατί εδώ στην ύλη γεννιέται η καρδιά, και από την καρδιά γεννιέται το συναίσθημα. Μετατρέπει τη σκέψη του μυαλού σε συναίσθημα και μετά σε βιωματική εμπειρία. Γι' αυτό η ζωή είναι γλυκιά. Γιατί το πνεύμα βιώνει εμπειρικά τον εαυτό του και το νιώθει και του αρέσει. Το μυαλό αντιλαμβάνεται το φως και η καρδιά το μετατρέπει σε αγάπη. Και το φως υπάρχει παντού. Κοίτα στον ουρανό το βράδυ. Είναι σκοτεινός, αλλά το φως υπάρχει και ταξιδεύει μέσα στο σκοτάδι, και μόλις χτυπήσει το αστέρι της Βηθλεέμ επιστρέφει πίσω σε μας και βλέπουμε το αστέρι, δηλαδή βλέπουμε το φως. Το φως υπάρχει παντού, αλλά για να το δούμε πρέπει πρώτα να χτυπήσει ύλη. Αυτή είναι η τρίτη διάσταση. Βλέπουμε το φως και το μετατρέπουμε σε αγάπη. Αγάπη και φως γίνονται ένα. Αυτός είναι ο ορισμός του Θεού, αυτός και του ανθρώπου. Αυτό είναι και το νόημα της ζωής. Να δει ο άνθρωπος το φως και να το μετατρέψει σε αγάπη. Ενώ είναι άνθρωπος, να ζήσει σαν Θεός και να θυμηθεί ότι είναι. Σε φιλώ και σε αγαπώ, και να σε πάντα καλά. Όπως κατάλαβες, πιάσαμε λιμάνι, αλλά το ταξίδι συνεχίζεται.